The Blogger. Παρέα με το Hellenic Bank Mobile App. Θέλεις να τα έχεις πληρώνοντας λιγότερα? Απλά μπες στο Hellenic Bank App και βρες τις εκπτώσεις που σου προσφέρει η κάρτα σου. Απλά. Απλό. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα εορταστικό, θα τολμήσω να πω, The Blogger, γιατί έχουμε να σας δείξουμε αυτό το μακιγιάζ που έχω εδώ από τα μαγικά χέρια της Μαρίας Κλήτου και φυσικά στην παρέα μας, σε όλο αυτό το ταξίδι, έχουμε την Ελληνική Τράπεζα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με την make-up artist, η οποία φροντίζει όλες μου τις εμφανίσεις, Μαρία Κλήτου. Yes. Και θα μας δείξει, τι θα μας δείξεις λοιπόν αυτή τη φορά? Θα κάνουμε ένα smoky eyes. Ναι. Λίγο χειμερινό. Ωραία. Λίγο μπορείς να το κάνεις και την πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα. Σε τι αποχρώσεις? Σε μπορτό. Α, που είναι μεγάλη τάση, ε. Μεγάλη τάση, όπως και οι κόκκινες. Ναι. Οι κόκκινες ισκές. Και θα τονίσουμε έτσι το μάτι με eyeliner, ίσως να το σβήσουμε λίγο. Ωραία. Θα δούμε. Ξεκινάμε. Κάνε με όμορφη. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη σκιά. Αυτή είναι χάλκινη, ε. Ναι, είναι λίγο μπρονζέ. Ωραία. Μ' αρέσει. Πάμε. Είναι κρεμώδες. Θεωρώ ότι αυτές οι σκιές τονίζουν υπέροχα τα μάτια. Οι κρεμώδεις σκιές είναι πιο εύκολες για να τις βάλει μια κοπέλα η οποία δεν έχει συνηθίσει να βάφεται συχνά. Είναι πιο εύκολη, αλλά θέλει λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να μαζέψει λίγο στο καπάκι. Χρειάζεται να έχεις βάλει βάση πριν. Αυτό, ότι μαζεύει λίγο η κρεμώδες σκιά. Άρα πρέπει να έχουμε το νου μας να πηγαίνουμε για φρεσκάρισμα αρκετά, ναι, συχνά. Όλες στο μυαλό μας έχουμε το smoky ως μαύρο. Τελικά το smoky είναι η τεχνική. Είναι τεχνική. Δημιουργάς την αίσθηση ότι είναι καπνός γύρω από το μάτι. Άρα το γεγονός ότι έχει έντονα στη βάση του τη σκιά και σβήνεται γύρω-γύρω. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το smoky, δεν είναι το μαύρο. Φοβούνται πάρα πολλές για το μόλις ακούς το smoky. Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ γιατί στο μυαλό μου έχω το μαύρο, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πάρα πολλές όμως οι γυναίκες που το προτιμούν και θεωρούν ότι ειδικά αυτές που έχουν ανοιχτό χρώμα μάτι, ότι τους αναδεικνύει ακόμα περισσότερο. Έχει κοπέλες που τους πάει μέχρι και σήμερα. Το βλέπω ότι είναι το στυλ τους, μπορούν να το υποστηρίξουν. Θεωρώ πως δεν είναι για όλες, ούτε για όλα των ειδών μάτιων. Η Τάντα, ας πούμε, μας έδειξε ένα φανταστικό smokey eye στο show των Μυρό και το αποθέωσε. Αλλά αυτό που έκανε η ίδια, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Άρα στην ουσία έχουμε πάρει όλες τις αποχρώσεις γύρω από τη συγκεκριμένη σκιά, όλα τα χρώματα, καφέ, κόκκινο καφέ, χαλκινό καφέ και αυτά, και βγάζουμε και παίζουμε με τα χρώματα, ναι, ουσιαστικά. Και αποκλείται να μην βγάλεις ωραίο αποτέλεσμα. Λάθος αποτέλεσμα? Δεν νομίζω να βγει. Όταν χρησιμοποιείς μόνο σκιές, νομίζω ότι οι πιθανότητες του να κάνεις λάθη είναι πολύ λίγες. Είναι, γιατί κάνεις blend τις σκιές μεταξύ τους, δοκιμάζεις. Πρέπει να τολμούμε. Άρα το κόλπο είναι απλά να παίζουμε στις ίδιες αποχρώσεις και όχι σε διαφορετικές μεταξύ, ναι, τους. Δηλαδή όχι να πάμε από τον γκρι στο κατάμαυρο. Όχι. Έβαλα λίγη χρυσή. Α, ναι, να σας πω. Εγώ που έχω ένα θέμα, ας πούμε, θεωρώ ότι τα μάτια μου έρχονται κοντά στη μύτη. Οπότε βάζω στο εσωτερικό των ματιών μου ανοιχτόχρωμη σκιά. Εσείς που έχετε το άγχος ότι τα μάτια σας έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, μπορείτε να παίξετε με την ίδια σκιά μέχρι το βάθος του ματιού, μέχρι το εσωτερικό του ματιού. Εγώ, επειδή θέλω να δώσω φως και περισσότερο μήκος στα μάτια μου, βάζω ανοιχτόχρωμο.
πάρω ξανά τον καφέ και θα σβήσω. Οπότε τώρα ουσιαστικά ξεκινάει το smoky effect. Ναι, αυτό. Άρα παίρνεις ένα πολύ πιο χοντρό πινέλο από όλα τα υπόλοιπα και αρχίζεις και παίζεις με τη σκούρα σκιά και την τραβάς προς τα έξω, ναι. Την παίρνεις από μέσα προς τα έξω. Από μέσα προς τα έξω. Γιατί θες να δώσεις και εδώ λίγο βάθος. Αυτό που λέμε η μπανάνα, δηλαδή η μπανάνα, ναι, στο αυτό. Κόκαλο του ματιού. Ναι. Και δίνεις έτσι λίγο βάθος και ένταση, χωρίς να είναι υπερβολικό. Ωραία. Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε βάλει στο εσωτερικό του ματιού ανοιχτόχρωμη σκιά για να δώσουμε μία απόσταση στα μάτια μεταξύ τους. Πάμε με το ανοιχτόχρωμο καφέ, αυτό το χάλκινο, στο εσωτερικό του ματιού, όπου είναι, ξεκινάει από το εσωτερικό και πάει σε όλο το καπάκι, και στο εξωτερικό του ματιού και πάνω από το κόκαλο έχουμε βάλει τη σκουρόχρωμη σκιά, όπου ουσιαστικά δημιουργούμε και το εφέ του smoky. Ναι, αυτό ακριβώς. Και τώρα θα τονίσω με την ίδια σκιά. Η καφέ, ίδια είναι η σκουρά, η σκιά. Σκούρα. Η σκούρα καφέ, ναι. Τονίσω πάλι τη γωνιά του ματιού. Κάτω. Στο μέχρι κάτω τα μέσα του ματιού μέχρι μας. Μέχρι τα μέσα. Ωραία. Εμένα δεν μου αρέσει να τραβάμε την κάτω γραμμή μέχρι το εσωτερικό του ματιού. Όπως επίσης δεν μου αρέσει και θεωρώ ότι είναι έξω από τη μόδα το μαύρο μολύβι. Είναι. Στο εσωτερικό του ματιού. Ναι, σίγουρα. Με κρενεί το μάτι φουλ. Άρα εμείς τώρα που θέλουμε μεγάλα μάτια, γιατί είναι και πολύ μεγάλη τάση τώρα να φαίνονται τα μάτια μας μεγάλα, αποφεύγουμε το μαύρο μολύβι μέσα. Μπορούμε να βάλουμε ένα, όχι άσπρο, και ομπέζ μολύβι. Κοντά στο χρώμα του δέρματος. Κοντά στο χρώμα του δέρματος. Εγώ τα Χριστούγεννα προτιμώ να βάζω και μερικές φορές και λίγο πιο χρυσό και δίνει και το εφέ, δίνει χρώμα στο μάτι. Ναι. Χωρίς να το καταλαβαίνει ο άλλος. Ειδικά στο, έτσι όπως είναι το χρώμα του ματιού σου, σίγουρα το τονίζει. Η Δούκησα προχτές δοκίμασε ένα πράσινο μόλυβι μέσα και της έβγαλε ένα φανταστικό χρώμα στα μάτια που είναι μπλε. Δεν μου πάνε. Και τώρα βάζω λίγο πιο ανοιχτή σκιά. Ναι, το είναι by far το αγαπημένο μου μακιγιά. Και δεν μου το έχεις κάνει ποτέ. Όχι. Τώρα με συμπαθεί, τώρα η make-up artist μου ή όχι. Η αλήθεια. Σου έχω κάνει παρόμοιο όμως. Το έχεις κάνει στην Άντρια Κυριάκου, το έχω δει. Παρόμοιο. Με σκούρο κραγιόν. Τι άποψη έχεις για όλα τα μεταλλικά κραγιόν που έχουν κυκλοφορήσει αυτή την περίοδο? Γκρι, με αυτά τα, με τα glitter επάνω. Τα αγαπώ. Είναι πολύ μεγάλη η τάση. Πάρα πολύ μεγάλη τάση. Θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολή. Δεν θα κυκλοφορούσα με γκλίτσερ πάνω στα χείλη. Εγώ. Οκ. Okay. Είναι εύκολα, δηλαδή μπορείς να φας, μπορείς να πιείς, μπορείς όχι, να... τίποτα. Α, τίποτα. Οπότε κάνεις τα χείλη σου, δεν κοινωνικοποιείσαι. Καθόλου. Δεν περνάς καλά, δεν πίνεις νερό. Τίποτα. Εντάξει. Δεν μιλάς. Α, ωραία. Παρ' όλα αυτά η Ριάννα μια χαρά τα υποστηρίζει όλα αυτά. Εξήγησέ μου πώς. Η Ριάννα είναι η Ριάννα. Α, εντάξει. Είχε πολύ βάθος αυτό που είπες. Δεν συμφωνείς, Νάκη? Η Ριάννα είναι η Ριάννα. She can do anything. Τώρα έχω βάλει λίγο eyeliner και το σβήνω. Άρα δεν φαίνεται η γραμμή ουσιαστικά. Όχι ιδιαίτερα. Είμαι πάνω στη γραμμή, απλά την κάνω πιο... εξαφανισμένη. Smoky λοιπόν και στο eyeliner. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όταν... πώς είναι να βάζεις το eyeliner και σου φεύγει λίγο η γραμμή, κάτι πάει λάθος. Ναι. Παντονέτσα. Ναι. Το σβήνεις και έχει γίνει ένα πολύ ωραίο eyeliner σβησμένο που έχει μια smoky τάση. Χωρίς να φαίνεται επιτηδευμένο. Ναι. Εσύ το κάνεις συχνά αυτό, στο προσωπικό σου μακιγιάζ. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι, μπορείς να το βάλεις και τη μέρα. Και είναι μπορείς εύκολο, να μπορείς είναι να το κάνεις και την ώρα που οδηγάς. Την ώρα που μην οδηγάς ακούτε. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Μην ακούτε αυτές τις συμβουλές. Όχι. Έδελε. Είμαι περίεργη. Μάσκαρα. Αγαπημένη μάσκαρα. Πολύ μάσκαρα. Πολύ μάσκαρα.
Λοιπόν, ένα κόλπο που μου μάθε ο Καλίτσης, make-up artist πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Όταν βάζουμε μάσκαρα, καλό θα ήταν να πάμε στις ρίζες των ματιών και να τις κουνάμε μέχρι να νιώσουμε ότι το μάτι είναι έτοιμο να δακρύσει. Έτσι λοιπόν, όταν το μάτι είναι έτοιμο να δακρύσει, ουσιαστικά βγαίνει το χρώμα προς τα έξω, γιατί ενεργοποιούνται όλοι οι αδένες κτλ. Άρα εκεί μπορούμε να πάμε να γεμίσουμε ουσιαστικά το μάτι με τη μάσκαρα και να φαίνεται πλούσια. Ναι, γιατί μέσα δίνεις όγκο. Δεν βάζεις μάσκαρα. Δεν έχει δηλαδή τόσο πολύ σημασία το τι μάσκαρα θα πάρουμε, αλλά πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε στο τέλος της ημέρας. Εντάξει, πάντα με τη μάσκαρα επιλέγεις ένα πινέλο που να σε βολεύει, γιατί υπάρχουν όλων των ειδών πινέλα. Ας πούμε τα καινούργια πινέλα αυτά της νέας τεχνολογίας που είναι πλαστικά και δεν έχουν τριχάκια, δεν μου αρέσουν καθόλου. Ούτε εμένα. Νομίζω ότι τις κάνει, τις κάνει επιτηδευμένο. Ναι. Δεν έχουν καμία φυσική. Και το νιώθω πάρα πολύ σκληρό στο μάτι, όταν τη χρησιμοποιώ το πλαστικό. Ναι. Παρ' όλα αυτά κάποιοι βολεύονται και νομίζω ότι είναι αυτοί οι οποίοι δεν βάφονται συχνά ή... Θέλουν ένα απλό αποτέλεσμα. Ναι, ένα απλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, και για το τελείωμα. Ναι. Θα χρησιμοποιήσω μια αυτή παλέτα. Την παλέτα. Αυτή θα μπορούσε και να είναι εύκολα για contouring, έτσι. Είναι για contouring. Είναι. Μου φωνάζει. Θα χρησιμοποιήσω το ανοιχτό χρώμο και να φωτίσω λίγο εδώ το μάτι. Το σημειωτά. Όχι σε όλη τη μύτη. Α, πάνω ναι. Το χείλο. Και λίγο εδώ. Και τονίσουμε τα ζυγωματικά. Ναι. Κάνουμε λίγες έτσι γωνιές. Εδώ. Για φωτοσκιάσεις. Εδώ. Μένω το πρόσωπό μου θεωρείται τριγωνικό, έτσι. Ναι. Άρα βάζουμε εδώ και εδώ και προσπαθούμε να το μαζέψουμε ουσιαστικά. Ναι. Βάζουμε λίγο έτσι. Μία γυναίκα η οποία έχει πιο ανοιχτό και το πλαϊνό, βάζει και εδώ στο πλάι και ίσως και λίγο εδώ για να κλέψει. Να κόψει λίγο. Και λίγο μυτούλα. Α, αυτό είναι ωραίο κόλπο για τις μεγάλες μύτες, για να μικρύνουν. Βάζουμε, αν έχουμε μεγάλη μύτη, βάζουμε ανοιχτόχρωμη εδώ. Στο κέντρο και σκουρόχρωμη σκιά, εδώ, σκιά. Μπορεί να είναι concealer, μπορεί να είναι αυτό το στυλ που είναι κόμπα. Και το αγαπημένο μου, για λάδες. Και είναι η απόλυτη τάση. Η απόλυτη τάση. Όχι μεγάλη τάση, η απόλυτη τάση. Έβλεπα προχθές ένα επεισόδιο Keeping Up with the Kardashians. Η Khloe Kardashian νομίζω ότι είχε βάλει παντού. Άλλο επίπεδο. Ναι, άλλο. Κάτω από το μάτι, πάνω στο μάτι, στο πλάι. Εμένα μου αρέσει εδώ. Ναι. Είναι στο κόκκινο. Στο βάζουμε κόκκαλο. Βάζουμε λίγο στη μύτη. Στη μύτη. Λίγο πάνω από το χείλος. Λίγο πάνω από το χείλος. Δίνει και έτσι ωραίο φως. Εδώ. Και είσαι έτοιμη. Και είμαι έτοιμη. Λοιπόν, ένα μακιγιάζ το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ φέτος το χειμώνα. Φέτος τα Χριστούγεννα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πάρα πολύ τη Μαρία Κλήτου. Μπορείτε να τη βρείτε και στα social media της, τα οποία θα τα δείτε τώρα εδώ να περνάνε. Και από εμένα και τη Μαρία Κλήτου, σας στέλνω πολλά φιλιά. So long, oh ragazzo.